του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 374. Είναι από το βιβλίο Βασιλέων Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Βασιλέων Β, σελίς 374. Σελίς 374, Βασιλέων Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Εν το δευτέρο έτη του Ιωάσιου του Ιωαχάζ, βασιλέως του Ισραήλ, βασίλευσε Αμασίας, ο γιος του Ιωάς, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο, ότε βασίλευσε και βασίλευσεν 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιωδάν εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, πλην ουχίως ο Δαβίδ, ο πατήρ αυτού. Έπραξε κατά πάντα όσα είχε πράξει ο Ιωάς, ο πατήρ αυτού. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν, ο λαός εθυσίαζεν και θυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Ως δε η βασιλεία εκρατεώθη εν τη χείρη αυτού, εθανάτωσε τους δούλους αυτού τους θανατώσαντας τον βασιλέα του πατέρα αυτού, όμως τα τέκνα των φωνευτών δεν εθανάτωσε, κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, όπου προσέταξε ο Κύριος λέγον, οι πατέρες δε θέλουσι θανατώνεστε δια τα τέκνα, ουδέ τα τέκνα θέλουσι θανατώνεστε δια τους πατέρας, αλλά έκαστος θέλει θανατώνεστε δια του εαυτού αμάρτημα. Ούτως σε θανάτωσεν εκ του εδόμ 10.000 εν τη κοιλάδη του άλατος και κυρίευσε την Σελά δια πολέμου και γάλεσεν το όνομα αυτής Ιοκθεήλ μέχρι της ημέρας ταύτης. Τότε απέστειλε ο Αμασίας μηνυτάς προς τον Ιωάσιον του Ιωάχας, Ιού του Ιού, βασιλέως του Ισραήλ, λέγον «Ελθένα είδω με αλλήλους προσωπικός». Και απέστειλε ο Ιωάς βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Αμασία λέγον, προς τον βασιλέα του Ιούδα λέγον «Η Άκανθα, η εν το Λιβάνο, απέστειλε προς την Κέδρον, την εν το Λιβάνο, λέγουσα δώσ' την θυγατέρα σου εις τον υιόν σου, εις τον υιόν μου διαγυναίκα. Πλην διέβη θηρίον του αγρού το εν το Λιβάνο και κατεπάτησεν την Άκανθαν. Και επάταξας το όντι των εδόμ και η καρδία σου σε ύψωσε, χέρου την δόξα σου καθήμενος εν το οίκο σου. Γιατί εμπλέκεσαι εις κακόν, δια το οποίον ήθελες πέσει εσύ και ο Ιούδας μετά σου, αλλά ο Αμασίας δεν υπήκουσεν. Ανέβη λοιπόν ο Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ και είδον αλλήλους προσωπικός αυτός και Αμασίας ο βασιλεύς του Ιούδα ενβέθσε μες ή της είναι του Ιούδα. Και εκτυπήθη ο Ιούδας έμπροσεν του Ισραήλ και έφυγον έκαστος εις τα σκηνάς αυτού. Και συνέλαβεν ο Ιωάς βασιλεύς του Ισραήλ τον Αμασία βασιλέα του Ιούδα Ιών του Ιωάς Ιού του Αχαζίου ενβέθσε μες. Και ελθόν στη Ιερουσαλήμ, κατηδάφισεν το τείχος της Ιερουσαλήμ από της πύλης Εφραήμ έως της πύλης της γωνίας 400 πύχας. Και λαβών παν το αργύριον, το χρυσίον και το αργύριον και πάντα τα σκεύη τα ευρεθέντα εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως και ανθρώπους ενέχειρα επέστρεψεν η Σαμάρια. Εδέλειπε πράξεις του Ιωάς όσας έπραξε και τα κατορθώματα αυτού και πώς επολέμησε μετά του Αμασίου βασιλέως του Ιούδα, δεν είχε γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Ιωάς μετά των πατέρων αυτού και τάφη εν Σαμαρία, μετά των βασιλέων του Ισραήλ, βασίλευσε δε ανταυτού Ιεροβοάμ ο Υιός αυτού. Ο δε Αμασίας, ο Υιός του Ιωάς, ο βασιλεύς του Ιούδα, έζησε μετά τον θάνατο του Ιωάς, Ιού του Ιωάχας, βασιλέως του Ισραήλ, 15 έτη. Εδέλειπε πράξη του Αμασία, δεν είχε γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Έκαμον δε κατά αυτού συνωμοσίαν εν Ιερουσαλήμ και έφυγεν εις Λαχής, απέστειλαν όμως κατόπιν αυτού εις Λαχής και θανάτωσαν αυτόν εκεί. Και έφεραν αυτόν επί ύπον και ετάφη εν Ιερουσαλήμ μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ. Έλαβε δε πας ο λαός του Ιούδα τον Αζαρίαν, όντα ηλικίας 16 ετών, και έκαμον αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού Αμασίου.
και οικοδόμησε την Ελλάδα και επέστρεψε αυτήν στον Ιούδα, αφού ο βασιλεύς εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού. Αμήν. Αμασίας, ένας βασιλιάς του Ιούδα, που το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος είναι η ισχύς μου», ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά, πράττοντας κατά πάντα το θέλημα του Θεού, όμως η καρδιά του δεν ήταν τελεία ενώπιον του Κυρίου, καθώς ακολούθησε το παράδειγμα του πατέρα του, του Ιωάς, ο οποίος και αυτός έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, αλλά οι ψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν, εθυσίαζαν και θυμίαζαν εις τους υψηλούς τόπους. Παρ' όλα αυτά, επειδή έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, ο Θεός ήταν μαζί του, η βασιλεία του εκρατεώθη και μάλιστα τους φωνευτές του πατέρα του, του Ιωάς, τους βρήκε, τους εθανάτωσε και έπραξε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, αφήνοντας ελεύθερους, αθώους, τα παιδιά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και τους αχθρούς του Ιούδα, τους Εδωμίτες, όταν ήρθαν εναντίον του, τους επάταξε και ελευθέρωσε κατά πάντα τη γη Ιούδα. Όμως, το τέλος του δεν ήταν καλό. Η αρχή ήταν καλή, το τέλος δεν ήταν καλό. Τι συνέβη? Και το μήνυμα είναι, αδελφοί, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάτι συμβαίνει για να αλλάξουν τα πράγματα, είτε από το καλό στο κακό, είτε από το κακό στο καλό, κάτι συμβαίνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, γιατί στο βιβλίο των Χρονικών μας περιγράφει με περισσότερη λεπτομέρεια τι συνέβη. Και υψώθη η καρδιά του Αζαρία, προκάλεσε το λαό Ισραήλ με τη βεβαιότητα ότι θα τον συντρίψει και αυτόν, γιατί ο Θεός θα ήταν μαζί του, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υπολόγιζε. Υπολόγιζε θρίαμβο και ήρθε καταστροφή. Πίστευε σε θρίαμβο και ήρθε καταστροφή. Πίστευε στις δυνάμεις του, στις ικανότητές του, στα στρατεύματά του, αλλά και συνελήφθη εχμάλωτος και κατελήφθη η Ιερουσαλήμ και πήραν από τον ναό του Σολομώντα όλους τους θησαυρούς. Ο Ιωάχας, ο βασιλιάς, όπως τον λένε τέλος πάντων, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και πήραν και από το παλάτι όλους τους θησαυρούς και πήραν και εχμαλώτους ενέχειρο από τους άρχοντες του λαού του Ιούδα. Τι συνέβη? Η εύκολη απάντηση είναι υπερηφανεύτηκε, αλλά δεν είναι αυτή η απάντηση σωστή. Στο βιβλίο των Χρονικών μας εξηγεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη ζωή του Αζαρία, που σημαίνει «Ο Κύριος είναι η ισχύς μου», ότι πραγματικά έπραξε το ευθές ενώπιον του Θεού, αλλά όχι με καρδιά τελεία ως τέλους. Δηλαδή, τι θα πει καρδιά τέλεια? Ελπίζουσα στο Θεό. Δεν ήλπιζε στο Θεό όπως στην αρχή, και αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και να έχει συνέπειες. Στην αρχή, λοιπόν, μέτρησε και βρήκε 400.000 στρατό μέσα στον Ιούδα. Και για να πολεμήσει τους Ιούς Εδόμ, μίσθωσε από τον Ισραήλ άλλους 100.000. Και ξεκίνησε με δύναμη να πολεμήσει τους Εδωμίτες, τους εχθρούς του Ιούδα. Αλλά, λόγος Κυρίου αποστέλλεται σε αυτόν με προφήτη του Κυρίου, και του λέει «Μην ομοζυγείς με τον Ισραήλ», προσέξτε το, γιατί είναι έξω από το θέλημα του Θεού, είναι σε παράβαση, σε ανομία. Δεν θα σου γίνει καλό. Και το άκουσε και το πίστεψε και υπάκουσε.
Και παρόλο που είχε δώσει πολλά χρήματα, είχε δώσει 100 τάλαντα, ρώτησε τον προφήτη, τι θα κάνω με αυτά τα 100 τάλαντα, και του είπε, χάρισέ τα, μη τα διεκδικείς και πιο πολλά θα σου δώσει ο Θεός. Και αυτό το δέχτηκε. Μέχρι τώρα η ζωή του είναι πραγματικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γίνεται ο πόλεμος, συντρίβονται οι Εδωμίτες, θριαμβεύει ο Αζαρίας και επιστρέφει θριαμβευτής στην Ιερουσαλήμ. Αλλά συνέβη κάτι περίεργο. Αφού σκότωσε 10.000 Εδωμίτες και συνέλαβε χμαλό τους άλλους 10.000 που τους γκρέμισε, απόλυτος ο θρίαμβος του, έφερε μαζί του θεούς της γης Εδώμ, τους οποίους έστησε και προσεκίνησε αυτός ο Αζαρίας. Εδώ συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για να το καταλάβουμε, θα διαβάσω αυτό που λέει η Γραφή για τον Ιούδα, τον μαθητή, τον οποίον εξέλεξε ο Χριστός. Και τον οποίον τον εμπιστεύθηκε. Και στον οποίον έδωσε και δυνάμεις και εξουσίες, όπως όλους τους μαθητάς. Όμως, η καρδιά του ζήλεψε το χρήμα και ο διάβολος, λέει η Γραφή, γέμισε την καρδιά του, του Ιούδα, για να παραδώσει το Χριστό. Δηλαδή συνέβη κάτι, όχι που το βλέπουμε, κάτι πνευματικό. Και το πνευματικό που συμβαίνει είναι από ποιον δέχεσαι εισηγήσεις και σε ποιον υποακούς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι εισηγήσεις που δεχόταν ο Αζαρίας ήταν από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, τον προφήτη. Και ο Θεός ήταν μαζί του. Τώρα όμως κάτι έγινε. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Μόνο ο ίδιος ο Αζαρίας. Μόνο ο ίδιος ο Αζαρίας κατάλαβε ότι ήρθε μία εισήγηση που του λέει, εάν πάρεις τους θεούς της γης Εδώμ και τους προσκυνήσεις, θα πας ακόμη καλύτερα. Θα γίνει πιο ευλογημένη η ζωή σου, πιο μεγάλος ο θρίαμβός σου. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να διακρίνουμε τις εισηγήσεις. Από ποιον είναι και για ποιο λόγο έρχονται. Η πρώτη εισήγηση ήταν από τον προφήτη του Κυρίου. Από το Πνεύμα το Άγιο. Που του λέει, μόνος σου, μην ομοζυγείς. Χάρισέ του τα. Εγώ θα σου δώσω περισσότερες και μεγαλύτερες ευλογίες. Θρίαμβο θα σου δώσω. Και έγινε. Όταν θριάμβευσε, ο διάβολος ζήλεψε. Ζηλεύει τον άνθρωπο που περπατάει κάτω το θέλημα του Θεού. Ζήλεψε τον Αδάμ και την Εύα που απολάμβανε την παρουσία του Θεού κάθε δειλινό και συνομιλούσε ο Θεός με αυτούς. Και πλησίασε εισηγούμενος, ο διάβολος πλησίασε εισηγούμενος το δικό του θέλημα με πρόθεση να κάνει τον Αδάμ και την Εύα να υποακούσει σε αυτόν. Όπως τον Ιούδα. Ζήλεψε τη δόξα του Χριστού, του Ιησού του Ναζωραίου. Ζήλεψε την ευλογία των 12. Και γέμισε την καρδιά του Ιούδα με μία δική του εισήγηση. Πήγαινε να τον παραδώσεις. Και εγώ θα σου δώσω και 30 αργύρια και άλλα πολλά. Και υπάκουσε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου.
Και δεν πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να μην σκεφτόμαστε πρώτον και προσευχόμαστε δεύτερον σε κάθε πρόταση από πουδήποτε και αν προέρχεται. Από πουδήποτε και αν προέρχεται. Και να τη διακρίνουμε. Όχι να την κρίνουμε, να τη διακρίνουμε. Ποιος μου προτείνει τι και γιατί. Από πού έρχεται αυτή η ιδέα, αν είναι θέμα ιδέας. Έχω μια ιδέα. Σκέφτηκα. Από πού μου ήρθε αυτή η ιδέα. Ποιος μου μίλησε. Τι μου είπε. Γιατί μου το λέει. Γιατί μου το προτείνει. Τι είναι αυτό που θέλει. Μια ιδέα του ήρθε. Ίσως και πρόταση του Αζαρία. Και λέει, εάν προσκυνώ το Θεό, αλλά αν προσκυνήσω και τους άλλους θεούς, μεγαλύτερη ευλογία θα έχω. Πιο μεγάλο θρίαμβο. Ο Θεός όμως τον αγαπάει και του στέλνει πάλι προφήτη. Και του λέει, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί προσκυνάς θεούς που δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν το λαό τους. Γιατί προσκυνάς. Και μέσα στο πνεύμα το πλανημένο του Αζαρία, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος Συνήσχης μου, ήλθε, μη μιλάς, εγώ είμαι βασιλιάς, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Και του είπε ο Κύριος, αφού δεν ακούς τη φωνή του Θεού, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος αποφάσισε να σε εξολοθρεύσει. Από εδώ και πέρα πια, η πορεία του Αζαρία θα είναι πορεία λανθασμένη. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, το ξαναλέω, πορεία λανθασμένη. Περηφανεύθηκε. Είπε, εγώ είμαι. Εγώ είμαι που συνέτριψα τους πολυάριθμους εχθρούς μου. Εγώ μόνος μου, δεν χρειάστηκα βοήθεια από κανέναν. Πρώτο λάθος. Δεύτερο λάθος. Συνεβουλεύθη ο Αμασίας τους φίλους του. Πάει ο Θεός. Το δεύτερο πρόβλημα, ποιον συμβουλεύεσαι. Ανθρώπους. Φύλα προσκυμένους ή τον Θεό εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Ποιον ακούς, δηλαδή ποιος έρχεται να σου προτείνει πρώτον και σε ποιον πηγαίνεις να ρωτήσεις δεύτερον. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτή είναι η αιτία της καλής ή της κακής συνέχειας. Στην αρχή ο Αζαρίας δεχόταν το Λόγο του Θεού και έπρατε κατά πάντα το Λόγο του Θεού και ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος, θριαμβεύων πάντοτε. Στη συνέχεια όμως άφησε την καρδιά του ελεύθερη στις εισηγήσεις άλλων ανθρώπων, ξένων πνευμάτων, ανθρώπων έξω από το σώμα του Χριστού, πνευμάτων έξω από το Πνεύμα του Θεού. Και από εκεί και πέρα άρχισε η πτώση μέχρι την τελεία καταστροφή. Τώρα πια με αυτή την αλαζονία του «Δεν ξέρετε εσείς, εγώ ξέρω». Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Μπορεί να μην ξέρετε εσείς, αλλά ο Χριστός ξέρει. Που εσείς ξέρετε, εγώ δεν ξέρω. Αυτό είναι το πνεύμα του ταπεινού. Το σώμα του Χριστού ξέρει. Δεν θα οδηγήσω εγώ το σώμα του Χριστού. Δεν θα κατευθύνω εγώ το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και δια Πνεύματος Αγίου θα κατευθυνθεί το σώμα και εγώ πίσω. Τελευταίος. Εάν δεν πάρεις τη θέση του τελευταίου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να έχεις καλή συνέχεια.
Όταν πήγαινε ο προφήτης και του έλεγε μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο. Αμήν, έλεγε. Τι να κάνω τώρα, ρωτάει. Μην πας με τον βασιλιά του Ισραήλ, αμήν. Και τι να κάνω τώρα με τα 100 τάλαντα, ο Θεός θα στα δώσει, αμήν. Και εισηγήσεις δέχεται από το Θεό, αλλά και ερωτήσεις κάνει στο Θεό. Τώρα όμως στις εισηγήσεις του Κυρίου, η απάντησή του είναι αρνητική. Γιατί? Γιατί έχουν προηγηθεί εισηγήσεις του σατανά. Αδερφοί, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι. Πρέπει να διαπιστώνουμε από ποιον μας ήρθε στο κεφάλι. Τι νοσέπνευση είναι αυτό? Δεν μπορούμε να ακούμε οποιονδήποτε μας λέει κάτι. Πρέπει να διακρίνουμε με βάση το Λόγο του Θεού αν τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον οποιοδήποτε να ρωτάμε. Εάν προηγούμενα δεν έχουμε προσευχηθεί και δεν έχουμε δει και τον καρπό του, την καρποφορία του. Αν δεν έχω καρπό, τι συμβουλεύω? Αν δεν έχεις καρπό, γιατί να σε συμβουλευτώ? Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Εγώ θέλω συμβουλές από καλά δέντρα που φαίνονται ότι έχουν καλό καρπό. Αλλά θέλω συμβουλές βασικά τον Πατέρα τον Ουράνιο εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Από εκεί και πέρα πια έγινε, προσέξτε το σας παρακαλώ, είναι τα σημεία του ανθρώπου που πήρε τον κακό το δρόμο. Έγινε προκλητικός. Ο διάβολος του φούσκωσε την υπερηφάνεια. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, εσείς δεν ξέρετε. Και κοίταξε, μη σε σκοτώσω, παλιό προφήτη. Εγώ ξέρω. Και αφού συμβουλεύθη με τους δικούς του τους λίγους, προκάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο αποστατημένος, του έδωσε καλή συμβουλή. Γιατί? Γιατί κάποιος του έδωσε εισήγηση καλή, γιατί τον αγαπάει ο Θεός τον Αζαρία. Και θέλει, αγαπάει τον αμαρτωλό, θέλει την επιστροφή του και τη μετάνοιά του. Δεν θέλει να τον αφήσει να συνεχίσει τον κακό το δρόμο, γιατί θα έρθει θάνατος. Θάνατος θα έρθει. Ο Θεός να μας φυλάει. Και του λέει ποιος ο βασιλιάς του Ισραήλ. Έλα να σου πω κάτι. Είπε η Ακάνθα στον κέντρο του Λιβάνου. Δώσε μου την κόρη σου να παντρευτεί ο γιος μου. Και μετά από λίγο πέρασε άγριο ζώο και την ξερίζωσε. Αδύναμη η Άκανθα. Η Άκανθα ποια είναι? Αυτή που γρατζουνάει, αυτή που πληγώνει, αυτή που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Ο Αζαρίας από ισχύς του Κυρίου έγινε Άκανθα στα μάτια του Θεού. Φοβερή η μεταμόρφωση. Μεταμορφώθηκε από ισχυρός ενώπιον του Θεού σε ένα αγκάθι που ένα ζώο το καταπατάει. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο άνομος, μεταμορφώθηκε σε κέντρο του Λιβάνου. Γιατί? Γιατί ταπεινώθηκε. Γιατί του μίλησε με σοφία. Γιατί δεν έγινε κόκορας να πεταχτεί και να πει έλα να τσακωθούμε. Ταπεινώθηκε. Πόσο όμορφο είναι, αδερφοί, να ταπεινωνόμαστε μπροστά στο Θεό. Κοιτάξτε τώρα, ο πολύ δυνατός Αζαρίας θα συντριφθεί από τον αδύναμο το βασιλιά του Ισραήλ. Ό,τι θέλει κάνει, όχι ο Αζαρίας, ο Θεός. Και κάνει ο Θεός ό,τι θέλει με βάση αυτά που εμείς αποδεχόμαστε με τις εισηγήσεις από ποιον πρώτον και με τις σκέψεις που έχουμε. Τι σκέφτεσαι?
Και όλοι έχουμε σκέψεις. Σήμερα τι σκέφτεσαι? Τώρα τι σκέφτεσαι? Και κάθε στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μας λέει τώρα τι σκέφτεσαι. Και πρόσεξε, διέκρινε, να προσπαθήσεις να διακρίνεις από ποιον εισήγηση είναι αυτή η σκέψη σου. Από αυτή τη διάκριση θα εξαρτηθεί η καλή ή η κακή σου συνέχεια. Αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ, στο όνομα του Χριστού, αναλογιστείτε κι εγώ. Τι σκέφτεσαι τώρα που ακούς το Λόγο του Θεού? Είναι ένα σημείο που ο Θεός μας δίνει για να καταλάβουμε όχι μόνο ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας, αλλά τον αγώνα που κάνει ο Σατανάς και ο Χριστός για να κερδίσει την ψυχή σου και να έχεις ευλογημένη συνέχεια ή καταραμένη συνέχεια. Ποιος σου βάζει αυτή τη σκέψη που σκέφτεσαι τώρα? Και εύκολα θα το διακρίνεις. Πάρα πολύ εύκολα. Γιατί αν αυτή η σκέψη σου φέρνει ειρήνη, όχι ταραχή, όχι θυμό, όχι περηφάνεια, αλλά ταπείνωση, πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Θεού, ακολούθησέ τη. Είναι ο Θεός που προπορεύεται. Αν όμως αυτή η σκέψη σου φέρνει ταραχή, θυμό, εξουθένωση των άλλων, αυτή είναι από το διάβολο και θα σε οδηγήσει σε καταστροφή. Αυτό σας το λέω με τα πάσης βεβαιότητος, για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή και δοκιμάζοντας τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή να ξέρουμε από σήμερα και ύστερα πώς να δοκιμάζουμε, πώς να διακρίνουμε τον εαυτό μας ώστε να προχωράμε. Θυμηθείτε, όταν παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, ο Λόγος του Θεού λέει δοκιμάσατε τον εαυτό σας. Τι να δοκιμάσω τον εαυτό μου? Όχι μόνο τι έκανα, αλλά τι σκοπεύω να κάνω. Βεβαίως και το τι έκανα έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά εύκολα διορθώνεται. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι τι σκοπεύω να κάνω. Ποιος έχει βάλει τι στην καρδιά μου και προορίζει και προετοιμάζει τη συνέχεια. Και αν μεν κατανοήσω ότι ταραχή, περηφάνεια, θυμός, αγριάδα έχει μπει στην καρδιά μου, αμέσως να μετανοήσω, αμέσως να το καταδικάσω, αμέσως να ζητήσω το αίμα του Χριστού και να ζητήσω από τον Κύριο να μου δώσει το πνεύμα το ησύχιο και το ταπεινό, το πνεύμα της ειρήνης, να έρθει ο Θεός της ειρήνης στη ζωή μου και να προχωρήσω προς ευλογία. Δυστυχώς, ο Αζαρίας, το οποίο το όνομα ήταν «Ισχύς μου είναι ο Κύριος», δεν έκανε αυτή τη διάκριση. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός μας την έστειλε προς εκπαίδευση. Να εκπαιδευόμαστε, να μας διδάσκει, για να μετανοούμε, να επιστρέφουμε στο Θεό. Ή να συνεχίσουμε το δρόμο που ο Θεός μας διδάσκει. Σήμερα, αδερφοί, είναι η μέρα ιδιαίτερη. Σήμερα είναι η μέρα που μπορούμε να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας και να την κάνουμε από ευλογημένη πιο ευλογημένη, όχι όπως ο Αζαρίας, από ευλογημένη καταραμένη, από ευλογημένη πιο ευλογημένη, αλλά και αν έχουμε πέσει στην παγίδα, να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας από καταραμένη σε απόλυτα ευλογημένη. Σήμερα είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα, αν ακούς τη φωνή του Θεού, μην ξεσηκώνεται η καρδιά σου. Αλλά ταπεινώσου, να ταπεινωθούμε όλοι μας,
να βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού. Ο Θεός δεν μας αφήνει απληροφόρητος. Σήμερα μας έδωσε μήνυμα ιδιαίτερο. Γιατί ο καιρός, αδερφοί, είναι εκείς. Κύριος έρχεται. Δεν έχουμε χρόνο να περπατάμε έτσι όπως νομίζουμε, έτσι όπως σκεφτόμαστε. Και θα μας δώσει εξάπαντος ο Θεός και τη φανέρωση του περπατάω καλά, συνεχίζω ή δεν περπατάω καλά, δεν πάω καλά. Και είναι πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέρφια, να πάω στον Κύριο σήμερα και να πω, Κύριε, δεν πάω καλά. Έτσι μου το έδειξε ο Θεός. Μπορείς να μου πεις, Κύριε, δεν πάω καλά. Ή νομίζεις ότι πας πολύ καλά. Μπορείς να πεις, Κύριε, δεν πάω καλά. Βοήθησέ με, ελέησέ με. Γιατί αν δεν έρθει αυτός ο λόγος της επιστροφής και της μετάνοιας στην καρδιά σου, τότε, τώρα στο φανερώνει ο Θεός, τότε αργότερα θα το δεις με τα μάτια σου και δεν θα μπορείς να το διορθώσεις. Δεν διορθώνεται μετά. Μετά μπήκε στην παγίδα της κατάρας. Και ο Λόγος του Θεού μας το λέει καθαρά. Σου δίνω μπροστά σου δύο δρόμους. Την οδόν της ευλογίας και την οδόν της κατάρας. Και σου αφήνω την απόλυτη ελευθερία να εκλέξεις, καθώς εγώ σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Αλλά θα πας να σε διδάξει ο Χριστός την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις και θα σε φέρει στο θρίαμβο και στην αιώνια ζωή. Ή θα πας στους φίλους σου, στους κολλητούς σου, στην παρεούλα σου, όπως ο Ασαρίας, στη γνώμη σου και θα πάρεις το δρόμο του θανάτου. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.